Λόγος της επίσκεψής μου είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία μου, το είδατε κι εσείς χθες στη Σάμο, για τις διαστάσεις που παίρνει το πρόβλημα του παιδευαστηριστικού. Και επειδή από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν δύναται να το διαχειριστεί και φοβάμαι, όπως είπε και ο Επίτροπος εχθές, ότι χάνουμε πάρα πολλούς πόρους, λεπτά δηλαδή, που θα μπορούσαν να μας δώσουν, πήραμε μία πρωτοβουλία και γι' αυτό ήθελα να σας ενημερώσω, η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει την τεχνογνωσία για το θέμα προσφύγων και μεταναστών. Και πήραμε την πρωτοβουλία να ενώσουμε δυνάμεις και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να προσφέρουμε τεχνογνωσία στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην χαθούν χρήματα, να μπορούν να δημιουργηθούν οι υποδομές, διότι τα νησιά, κύριε Πρόεδρε, έχουν φτάσει στο αμήν. Δηλαδή, η κατάσταση στα νησιά είναι τόσο πολύ τραγική, όσο δεν περιγράφεται. Ταυτόχρονα, να σας ενημερώσω ότι πήραμε πρωτοβουλία επίσης και κινητοποιήσαμε τους Ελληνοαμερικάνους. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο, όπου υπάρχει πλέον η βούληση να βοηθήσουν και εκείνοι με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, βοήθεια, υλικά μπορούν. Αυτός είναι ο λόγος επίσκεψής μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την ενημέρωση, κυρίως όμως για την πρωτοβουλία. Πράγματι, η κατάσταση στα νησιά είναι δραματική, πρωτοφανής. Δεν το θυμάμαι ούτε τον καιρό που αντιμετωπίσαμε το ζήτημα στην κυβέρνηση Καραμανλή. Αντιμετωπίσαμε ανάλογα θέματα. Αυτό το φαινόμενο, αυτή τη ροή παράνομων μεταναστών και αυτού του είδους των παράνομων μεταναστών, δεν το έχω ξαναθυμηθεί. Και θα ήθελα εδώ, για να είμαι δίκαιος με την ιστορία λίγο, να επισημάνω ορισμένα πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρωπαϊκή πολιτική, και θεωρώ ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω της σύνθεσής του και του ρόλου του, μπορεί να συμβάλλει ώστε να συμπληρωθούν κενά και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, βεβαίως και εμείς ως Ελλάδα έχουμε πολλές ελλείψεις στην πολιτική μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη φαίνεται να ξεχνάει κάποιες στιγμές ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο του Οκτωβρίου του 2008, στην διαμόρφωση του οποίου η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη συμβολή και εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών την εποχή εκείνη, ήταν επί γαλλικής προεδρίας. Αυτό το σύμφωνο περιγράφει τις υποχρεώσεις της Ευρώπης και ιδίως τις υποχρεώσεις όχι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης όταν δημιουργείται, αλλά τη διαχείριση του φαινομένου πριν καν δημιουργηθεί, δηλαδή τις υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα, δηλαδή υποχρεώσεις πριν φτάσουν οι παράνομοι μετανάστες στα σύνορα της Ευρώπης. Όμως φαίνεται η Ευρώπη να ξεχνάει ότι τα ελληνικά σύνορα δεν είναι μόνο σύνορα ελληνικά, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά τη φύλαξή τους. Θεωρώ λοιπόν ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να συμβάλλει και προς τις δύο κατευθύνσεις και έχοντας εσείς προσωπικά και την εμπειρία του περιεχομένου και των υποχρεώσεων που αφορούν από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μπορείτε να δώσετε πολλά και προσβλέπω και εγώ προσωπικά, αλλά και η ελληνική πολιτεία στην δική σας προσωπική συμβολή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.